Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Παρά τις αντίξεις και τις συνθήκες. Καταρχήν, ο Τάσος Τσακύροβλου δεν βρίσκεται μαζί μας γιατί έχω γενική συνέλευση στην εφημερίδα και χρειάστηκε να έκτακτα να παραβρεθεί εκεί. Αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσω εγώ να πω δύο-τρεις εισαγωγικές κουβέντες για να τον αντικαταστήσω και προφανώς και οι υπόλοιποι δύο μιλητές, τους οποίους θα παρουσιάσω στη συνέχεια. Όταν μιλάμε για παλιά δημοσιογραφικά κείμενα, συνήθως μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία στην πορεία χάνουν την αξία τους ή όταν την ξαναποκτήσουν είναι για να μας μεταφέρουν στο κλίμα και στο πνεύμα μιας άλλης εποχής. Τα δημοσιογραφικά κείμενα του Μάρξ όμως είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Είναι τόσο σύγχρονα που είναι σαν να γράφτηκαν όχι για τον 19ο αλλά για τον 21ο αιώνα. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο ότι σε αυτά τα κείμενα ο Μάρξ επιδιώκει να αναλύσει την πραγματικότητα της εποχής του, χρησιμοποιώντας τρεις πολύ σημαντικές ιδέες που υπήρχαν στο Μανιφέστο και τις οποίες προσπάθησε στη συνέχεια να αναλύσει την πορεία προς το κεφάλαιο. Η πρώτη είναι αυτή, να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια του Μανιφέστου, ότι η οικονομική παραγωγή και η κοινωνική δομή που ξεπηδά από αυτή σε κάθε ιστορική εποχή συνιστά το θεμέλιο της πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας της εποχής αυτής. Μέσα από αυτό μπορεί και να λύει το ανατολικό ζήτημα με ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο. Μέσα από αυτό μπορεί και να λύει την εξέλιξη της Ρωσίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με έναν τρόπο που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι από τη γωνία θα ξεπηδήσουν κίτρινα γυλαίκα, θυμωμένοι δεσποτάδες, πολιτικάτιδες, Βαλκάνοι πολιτικάτιδες, Ρώσοι διπλωμάτες και οτιδήποτε άλλο. Η δεύτερη ιδέα είναι ότι ο αναπτυγμένος καπιταλισμός επιδιώκει έναν κόσμο σε εικόνα και ομοίωσή του. Δηλαδή επιδιώκει να δημιουργήσει και να επεκτείνει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής παγκόσμια. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό σημαίνει ότι ο Μάρξ πάντα ανέλυε ένα παγκόσμιο σύστημα και όχι τον καπιταλισμό του έθνους κράτους όπως μερικοί έχουν ισχυριστεί αντίθετα με τα μαρξιστές που αναλύουν το παγκόσμιο σύστημα, πάντα και στο μυαλό του ένα παγκόσμιο σύστημα, είναι και μία εικόνα που μας επιτρέπει να δούμε την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, των εργασιακών σχέσεων και όλων των στοιχείων που χαρακτήριζαν την εποχή του και την κατάσταση της εργατικής τάξης την εποχή του. Μια κατάσταση που σε πολύ θυμίζει το σήμερα. Μιλάει για τη μετανάστευση 1,7 εκατομμυρίου κατεστραμμένων Ιρλανδών αγροτών στον νέο κόσμο, στο άρθρο του για την αναγκαστική μετανάστευση, θυμίζοντάς μας τους 500.000 νέους από αυτή τη χώρα, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια της κρίσης προς τις μητροπόλεις του καπιταλισμού. Εξηγεί πως αυτό ξεπηδά από τις ίδιες σχέσεις παραγωγής στον καπιταλισμό και μας δίνει έναν τρόπο να καταλάβουμε τη μετανάστευση, ένα από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Και η τρίτη ιδέα που καλύπτει το σύνολο της παρουσίασής του, είναι ότι η δυναμική του καπιταλισμού είναι μια αλληλουχία περίοδου μεγέθυνσης και κρίσης. Δηλαδή το σύστημα περιλαμβάνει εν γενός τόσο την οικονομική μεγέθυνση όσο και την κρίση. Και με αυτή την έννοια η κρίση δεν είναι στο Μάρξ και σε αυτό είναι μοναδικός και παραμένει μοναδικός, δεν είναι κάποιες στιγμιαίες παραμορφώσεις μιας κατά τα άλλα αρμονικής εξέλιξης του συστήματος, είναι ένα στοιχείο που υπάρχει μαζί με το ίδιο το σύστημα. Αυτό του επιτρέπει να καταλάβει τις οικονομικές εξελίξεις της εποχής του, αναλύοντας την Credit Mobilier. Η Credit Mobilier ήταν μια Lehman Brothers του 19ου αιώνα, μια μεγάλη γαλλική επενδυτική τράπεζα, μια από τις πρώτες στην ιστορία, που χρεοκόπησε το 1867, και το 1871 η καθάρισή της πήρε μαζί της το καθεστώς του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και οδήγησε σε αυτό που ονομάστηκε στην πορεία η μακρά κρίση 1870-1893, τη μακρύτερη μέχρι σήμερα διαρκή κρίση του καπιταλισμού από την οποία έχουμε περάσει. Με άλλα λόγια,
Και κανένα καλωμένα τα έρχεται. Εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει δεκαετία όμως. Μέχρι στιγμής είπα. Το τόνισα μέχρι στιγμής. Με αυτή την, και μέσα από αυτό μπορεί και εξηγεί μια σειρά από φαινόμενα της εποχής του που αφορούν το γεωπρόσοδο, τις τιμές, τις εμπορικές κρίσεις και όλα τα στοιχεία αυτά. Παρόλο που την εποχή που συζητά όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εργασιακή θεωρία της αξίας, δηλαδή τον ενοποιητικό παράγοντα της θεωρίας του που θα δούμε μετά στο κεφάλαιο. Με αυτή την έννοια τα κείμενα είναι η γέφυρα ανάμεσα στο μανιφέστο και το κεφάλαιο. Είναι δηλαδή η πορεία από τον νεαρό φλογερό φιλόσοφο και πολιτικό στον πολιτικό οικονομολόγο και στο μεγάλο θεωρητικό που θα δούμε κατόπιν στο πρώτο τόμο του κεφαλαίου που πρόλαβε να το βγάλει ο ίδιος και σε αυτό που ονομάσαμε δεύτερο και τρίτο τόμο που στην ουσία τους έβγαλε ο Έγκελς. Με αυτή την έννοια και με αυτό το σκεπτικό λοιπόν να δώσω το λόγο στους σημερινούς καλεσμένους. Ο Νίκος Αδροχαράκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει το σύνολο της επιστημονικής του διαδρομής σχεδόν στη μελέτη της πολιτικής οικονομίας. Πρόσφατα επιμελήθηκε μια εξαιρετική έκδοση του Πλούτου των Εθνών του Άνταμ Σμιθ μαζί με τον Γιάννη Μιλιό. Και θα μιλήσει κυρίως για το οικονομικό κομμάτι αυτόν τον άρθρον ευελπιστό και έναν άνθρωπο ο οποίος ως δημοσιογράφος αλλά και ως πολιτικός αριστεράς, ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, έχει ζήσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη πολύ κοντύτερα και με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σίγουρα από μένα πολύ μεγαλύτερη, αλλά νομίζω και από τους περισσότερους από εμάς. Με αυτή τη λογική να δώσω το λόγο στον Νίκο Θεοχαράκη, ευελπιστώντας σε μια παραγωγική και γόνιμη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα του ανταποκριτή στο Λονδίνο, Καρλ Μάρξ.